χωρικών σημάτων, που εκεί δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή προϊόντα ελληνικά τα οποία φέρουν το σήμα της Μακεδονίας ή έχουν την ονομασία της Μακεδονίας, μέσα και από την διαδικασία, εάν προχωρήσει και τελεσφορήσει αυτή η συμφωνία, και από τη διαδικασία ένταξης αυτής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι θα διευκολύνει πολύ περισσότερο, διότι αυτά τα προϊόντα τα οποία σήμερα κυκλοφορούν στην αγορά, εσωτερική και εξωτερική, ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν το σήμα της Μακεδονίας αλλά και την ονομασία της Μακεδονίας, είναι κατοχυρωμένα. Άρα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά θα είναι και άμεσα αποδεκτά, επομένως, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Κάνετε μια αποτίμηση θετική της συμφωνίας με τις οικονομικές προεκτάσεις που έρχονται. Εδώ, επειδή ανακαλύψαμε αργά και καθυστερημένα, οι πολλοί, όχι εσείς, γιατί εσείς τα γράφατε στις εκθέσεις και όλα αυτά, σχετικά με τις εξαγωγές. Δηλαδή, συζητάμε ότι πια το κλειδί για τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, που ήταν άγνωστες λέξεις μέχρι πριν την κρίση για τον πολύ κόσμο. Καταναλώναμε μέσω δανεικών, δεν είχαμε προχωρήσει σε διαδικασίες εύκολες για τις επιχειρήσεις για να εξάγουν. Τώρα, αυτό το κομμάτι των Βαλκανίων μπορεί να είναι μια οικονομική ζώνη όπου η χώρα μας μπορεί να εξάγει προϊόντα, υπηρεσίες. Πού είναι το ζητούμενο, έτσι? Σαφέστατα και μπορεί να είναι και προϊόντα, και βλέπουμε ότι σε αυτό το ποσοστό του 8,3% που είδαμε αύξηση των εξαγωγών το πρώτο τρίμηνο, που ακολουθεί άλλες αυξήσεις προ αυτής, δηλαδή και το 2017, επιτελέστηκε ένα θαύμα, θα έλεγα, με την έννοια ότι είχαμε μια αύξηση της τάξης του 15,2% στις εξαγωγές της χώρας. Βεβαίως και θα ενισχυθεί έτσι περαιτέρω από την διεύρυνση μιας αγοράς που θα βιώνει μέσα σε απόλυτα ειρηνικές διαδικασίες και καταστάσεις. Και μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη ζώνη, από το να πάμε σε άλλες αγορές πιο, δηλαδή να διεκδικήσουμε μεγαλύτερο κομμάτι και μερίδιο της πίτας, που ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει την δυνατότητα, ένα πάτημα, να προχωρήσουμε και σε άλλες αγορές, έτσι? Βεβαίως και μπορεί, και σας λέω, άλλωστε η πρωτοβουλία, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και αυτές οι πολιτικές διαφορές με την γείτονα χώρα, την έχουμε πάρει. Όπως είπα, είμαστε οι μεγαλύτεροι επενδυτές τη στιγμή που επικρατούσε αυτή η κατάσταση. Φανταστείτε το τι μπορεί να ακολουθήσει από τη στιγμή που υπάρχει μια ειρηνική συμβίωση, και βεβαίως είναι μια χώρα, θα είναι μια χώρα η οποία θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι θετικό από οικονομικής πλευράς, αλλά αν θα μπορούσα να προχωρήσω λίγο περισσότερο γενικότερα για την οικονομία, γιατί αυτό είναι, νομίζω, το μείζον θέμα. Σε λίγες ημέρες, κυριολεκτικά σε 3-4 ημέρες, 21 Ιουνίου, πρώτα ο Θεός, παίρνει απολυτήριο η ελληνική οικονομία. Και η τελετή απονομής θα ακολουθήσει στο Eurogroup τον Αύγουστο, προς τα τέλη Αυγούστου. Έτσι είναι, αν μπορούμε να στο Eurogroup τη σχολική 5, χρονιά, έτσι, η οποία ούτως ή άλλως το λίγη. Απολυτήριο που λέτε ότι θα το πάρουμε μεγάλο βαθμό. Το απολυτήριο θα το πάρουμε, θεωρώ, μεγάλο βαθμό. Θα ακολουθήσει, όπως είπα, και η τελετή απονομής. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει όλους είναι πώς προχωρούμε στο επόμενο στάδιο. Διότι επαναφορά σε παλιές κακές συνήθειες προ-κρίσης, νομίζω δεν το συζητά κανείς. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να πετύχουμε με αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και του πολιτικού συστήματος αλλά και των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, είναι οι μεταρρυθμίσεις αυτές οι οποίες χρειάζονται. Είδαμε ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, που έκανε κάποια θετικά βήματα, όχι αρκετά, αλλά θετικά βήματα για την διευκόλυνση του επιχειρήν. Το μείζον θέμα σήμερα είναι το θέμα του χρέους, το οποίο θα δημιουργήσει την κατάσταση αυτή την οποία επιθυμούμε, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια σταθερή αποδοχή από τις αγορές, και βεβαίως ό,τι αφορά το επιχείρημα, το θέμα της φορολογίας και πραγματοποίηση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τέτοια φορολογικά αυτά βάρη που έχει για πολύ στο ακόμα. Μεσοπρόθεσμο η κυβέρνηση, που έχει προβλέψει και έχουμε διαβάσει, σας ικανοποιούν ή θέλετε μεγαλύτερης έντασης μέτρα πάνω σε αυτό το θέμα? Χρειάζονται μεγαλύτερης έντασης. Εμείς είπαμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, ιδιαίτερα για τις νεοειδριόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή από το ΦΠΑ για ένα μικρό
ποσό, αλλά τουλάχιστον δίνει την δυνατότητα να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της μια επιχείρηση, και για τα θέματα των εργασιακών σχέσεων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να δούμε τις ουσιαστικές αλλαγές, δηλαδή τόσο το μη μισθολογικό κόστος, που σήμερα είμαστε οι ακριβότεροι σε ό,τι αφορά όχι την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και βεβαίως την φορολογία που, όπως ξέρετε και έχουμε πει επανειλημμένως, σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν την ατυχία να δηλώνουν πάνω από 40.000 ευρώ το χρόνο, φτάνει μέχρι και το 82%. Είναι ένα απόλυτο αντικίνητρο για να επιχειρεί κάποιος σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω όμως ότι αυτό έχει γίνει αντιληπτό από την κυβέρνηση. Άλλωστε, ακούσαμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να μιλάει για φοροελαφρύνση τη τάξη των 700 εκατομμυρίων για το 2019. Είναι πολύ θετική η εξέλιξη σε ό,τι αφορά το τουριστικό προϊόν, την τουριστική βιομηχανία, που είναι και η βαριά βιομηχανία τη χώρα, αναμένοντα φέτο 32 εκατομμύρια τουρίστε, που θα είναι ένα νέο πολύ μεγάλο ρεκόρ. Και βεβαίω όλε αυτέ οι επιχειρήσει που κρέμονται κάτω από το τουριστικό προϊόν, οι οποίες σήμερα αναπτύσσονται. Το θέμα όμως είναι να μην οδεύσουμε σε μια ανάπτυξη η οποία στηρίζεται σε ένα μόνο κλάδο, αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, και οι εξαγωγές, οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις να ενισχυθούν έτσι περαιτέρω, να αυξηθούν. Γιατί ξέρετε, και να έρθουν και φρέσκα λεφτά. Έτσι, σήμερα μιλάμε για ένα θαύμα το οποίο έχει επιτελέσει η ελληνική επιχείρηση που έχει εξωστρέφεια, αλλά δυστυχώς είναι πολύ λίγες αυτές οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως εξωστρεφείς. Περίπου το 1,9% του συνόλου της επιχειρηματικότητας. Άρα θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα και κίνητρα για τις επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να είναι εξωστρεφείς, επιχειρήσεις αυτές που είναι ανταγωνιστικές, έτσι ώστε η προστιθέμενη αξία η οποία θα έρθει να είναι πολύ μεγάλη. Και τώρα θα σας κάνω την τελευταία ερώτηση για το πολιτικό κλίμα. Αν το πολιτικό κλίμα, έτσι όπως το αποτυπώνουμε όλοι μέσα από αυτά που συμβαίνουν, βοηθάει την οικονομία, ή έχουμε ξεφύγει λίγο από τα όρια και δημιουργούνται και διάφορες παρενέργειες και στην οικονομία? Δεν νομίζω ότι δημιουργούνται τώρα παρενέργειες. Υπάρχουν διάφορες εξάψεις, τις είδαμε άλλωστε πρόσφατα. Νομίζω ότι οι πάντες πλέον κινούνται για την εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει το 2019, που είναι και το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Άρα θεωρώ ότι πηγαίνουμε μπροστά με ένα σταθερό πολιτικό σύστημα. Ένα ενδεχόμενο πτώσης κυβέρνησης σε αυτή τη φάση θα δημιουργούσε προβλήματα? Γιατί να δημιουργούμε τώρα πανικό? Υπάρχει κάποιος λόγος δηλαδή αυτή τη στιγμή? Επειδή υπάρχουν προτάσεις μορφής δυσπιστίας και επιδιώκει η αντιπολίτευση να πάμε σε εκλογές, όλο αυτό το κλίμα, εάν επιβεβαιωνόταν μέσα από μια διαδικασία μέσα στο κοινοβούλιο, θα έφερνε πιο πίσω τη χώρα, ή ενδεχομένως θα πάγωνε και θα προχωρούσαμε σε κάτι διαφορετικό? Οποιαδήποτε αναταραχή σε οποιοδήποτε στάδιο, αλλά πολύ περισσότερο τώρα, που όπως είπα και νωρίτερα και προσωμείωσαμε τη σχολική χρονιά, παίρνουμε το απολυτήριο, ακολουθούν οι τελετές απονομής και μπαίνουμε πλέον σε ένα άλλο επίπεδο, ας το πούμε το πανεπιστημιακό, νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να υπάρχει αναταραχή. Θεωρώ ότι παρά τις εξάψεις αυτές τις οποίες έχουμε, παραμένει σταθερό το πολιτικό σύστημα της χώρας, και έτσι πρέπει να οδεύσουμε, όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο και του χρόνου και του παραχρόνου. Έτσι ώστε να μπορέσει η οικονομία να σταθεί όρθια. Είναι μια δύσκολη περίοδος που ακολουθεί, κύριε Παγιωτόπουλε, διότι ξεφεύγουμε πλέον από την προστασία των εταίρων και δανειστών και απευθυνόμαστε πλέον στην δύσκολη αγορά, η οποία καταλαβαίνετε ότι η αγορά χρήματος έχει πολύ αυστηρά κριτήρια, και εκεί πρέπει να επιδείξεις πλήρη σοβαρότητα. Και με τις δικές μας δυνάμεις πια. Βεβαίως, επιτέλους. Πρέπει να σταθούμε όρθιοι.